Πώς είστε? Είστε καλά. Είναι Τετάρτη. Είναι 9 Ιουνίου. 9 έχει ο μήνας σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Και είμαστε έτσι προς το καλοκαιράκι. Καλοκαίριασε ήδη βεβαίως. Έχουμε ακόμη 2 μήνες. Θέλω απευθείας όμως να πάμε να πούμε την πιο γλυκιά καλημέρα. Ξέρετε τι γίνεται κάθε Τετάρτη εδώ. Ξέρετε με ποιο λέμε καλημέρα. Βεβαίως και ξέρετε, γιατί περιμένετε αυτή την Τετάρτη. Περιμένετε την Τετάρτη το πρωί για να ακούσετε αυτή την καλημέρα από τον Πάπα Χρήστο μας. Καλημέρα. Καλημέρα, 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 καλημέρα. Και ας έχει 9 ο μήνας. Ας έχει 9. Τι κάνετε, πώς είστε, τα νέα σας? Είμαι πάρα πολύ καλά. Είχαμε μία γρυπνία απόψε, διότι σήμερα τελειώνει το Χριστός Ανέστη. Είναι η απόδοση που λέμε του Πάσχα. Τελειώνει το Χριστός Ανέστη στο εκκλησάκι μας, στον Άγιο Χαράλαπο. Έγινε ένας μικρός χαμός. Το απολαύσαμε, χαρήκαμε, το γιορτάσαμε, ευχηθήκαμε του χρόνου να είμαστε ακόμα καλύτερα. Και ξέρεις κάτι, ελπίδα μου, όταν ο άνθρωπος έχει την Ανάσταση μπροστά του, δεν πρέπει να φοβάται τίποτα. Ο Θεός μας νίκησε το θάνατο για μας. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας. Ακριβώς. Δέχτηκε να αποθάνει ο Θεός για να είμαστε εμείς πλέον ελεύθεροι από το θάνατο. Μην φοβόμαστε το θάνατο, διότι ο άνθρωπος γεννιέται, φτάνει στο δικό του θάνατο, αλλά με την ελπίδα της Αναστάσεως όμως. Και αφού φτάσει στην ελπίδα της Αναστάσεως και ξανααναστηθεί όπως ο Θεός το θέλει με τη Δευτέρα του παρουσία, μετά η ζωή είναι αιώνια. Και είναι αιώνια μια ζωή ένθα όπου ουκέστη πόνος, ου θλίψη, ου στεναχμός. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Αυτό γιορτάσαμε ξανά απόψε. Μάλιστα. Παπα Χρήστο μου, σε βλέπω ότι είσαι κάπου αλλού. Δεν είσαι στο σπίτι σου σήμερα. Είναι πλέον από εδώ θα βγαίνουμε. Από εδώ θα βγαίνουμε. Είναι το γραφείο μου στα Ρακίνα. Πού? Το γραφείο μου στο χωριό που είναι η ενορία μου, στο χωριουδάκι, το γραφείο μου. Α, στο χωριουδάκι. Πολύ ωραία. Εντάξει. Έχω ένα γραφείο το οποίο το έχω γεμάτο βιβλία, δανειστικά. Όποιος έρχεται εδώ μπορεί να δανειστεί βιβλία και να τα πάρει και να τα διαβάσει, και αν θέλει να τα φέρει πίσω, αν θέλει να μην τα φέρει, δεν πειράζει. Ή να φέρει, πολλές φορές τα παιδάκια παίρνουν βιβλία, 2-3 βιβλία, παίζουν μαζί τους στο σπίτι και μας φέρουν κι άλλα 2-3 δικά τους σπίτια. Και αυτό ανακυκλώνει τη δυνατότητα να παίρνουν πολλά παιδιά βιβλία. Τι ψυχή έχετε εσείς, τι ψυχή έχετε εσείς! Μα είστε τόσο δοτικός πραγματικά σε όλα, όχι μόνο τώρα που αναφέραμε τα βιβλία, αλλά σε όλα. Δηλαδή είστε εκεί για τον καθένα. Δίνετε το τηλέφωνο σας ελεύθερα, το δίνουμε και από εδώ στην εκπομπή, μας παίρνουν τηλέφωνα, μας στέλνουν μηνύματα για εσάς και ξέρω ότι απαντάτε στον καθένα ξεχωριστά. Μα βρε, ελπίδα μου, ο άνθρωπος δοτικός πρέπει να είναι, αν θέλει να γεμίζει μέσα την ψυχή από ομορφιές. Δεν μπορεί να κρατάμε τον εαυτό μας μόνο του κάπου, κρυμμένο. Τι έγινε τότε, τι θα χαρούμε, τι θα κερδίσουμε. Ο άνθρωπος όταν δίνει, τότε γεμίζει. Διότι η προσφορά, η αγάπη έρχεται διπλή και τριπλή πίσω. Έτσι γίνεται ευτυχισμένος ο άνθρωπος. Ακριβώς. Έτσι γίνεται χαρούμενος. Όταν μάθει να δίνει. Και όχι να παίρνει, να παίρνει, να παίρνει με το ζόρι, χωρίς ο ίδιος να δίνει τίποτα. Έτσι στεριώνουν οι σχέσεις, οι αγάπες, οι έρωτες, τα ζευγάρια, η ζωή. Έτσι ομορφαίνει.
Με το Τι ωραία. Τι ωραία που τα λέτε, τι ωραία πραγματικά. Και καλοκαιράκι έχουμε. Καλοκαιράκι θα απολαύσουμε. Ναι, ήρθε το καλοκαίρι και έχει απίθανες ομορφιές, ατελείωτες ομορφιές το καλοκαίρι. Τέτοιες ομορφιές, που αν δοθούμε σε αυτές, θα ξεχάσουν πόνους, βάσανα, έξοδα. Ας κάνουμε μια εκδρομούλα, πόσα πράγματα όποια έχει η χώρα μας. Και η Ελλάδα εδώ και η Κύπρος εκεί. Έτσι. Έχουνε γνώριση με τα μοναστηράκια όλα της Κύπρου. Τις ομορφιές της Κύπρου δεν τις έχουν γνωρίσει όλοι. Τι θέλει, 5 βήματα είναι το ένα και 5 βήματα το άλλο και 5 εδώ και 5 εκεί. Και εμείς εδώ έχουμε ατελείωτα υπέροχα, πανέμορφα παλιά μοναστηράκια, παλιά προσκύματα. Να πάμε να τα δούμε στα φυτά μας, στα λακάδια μας, αλλά κυρίως όπως το καλοκαίρι πάμε στη θάλασσα. Πάμε λοιπόν! Μία παρέα και πάμε. Κι ας είναι άλλη παρέα σήμερα, άλλη αύριο. Ας είναι η ίδια παρέα. Αλλά να είναι όμως και παρέα, να χαιρόμαστε. Τις βουτιές, τα παιχνίδια, την άμμο, τα πετάκια μας βλέπει, τα κλείνουμε μέσα. Φτάνει όσο κλειστήκαμε μέσα. Ναι, ρε εσείς. Φτάνει όσο κλειστήκαμε μέσα. Τώρα να βγούμε. Να προσέχουμε όμως και όλα, δεν τελειώσαμε με την ιστορία αυτή του κορονοϊού, αλλά τώρα λιγόστησε, είναι πιο λίγο. Οπότε, ας πάμε να γεμίζει η καρδιά και η ψυχή και το μέσα μας και θα χαιρόμαστε. Λένε οι γιατροί ότι το καλύτερο φάρμακο είναι η προστασία του ανθρώπου. Το καλύτερο φάρμακο, μου το λένε οι γιατροί, αυτά, είναι να προσέχουμε, να τον έχουμε γερό. Γερό σε τι? Στην προστασία από αυτά που πρέπει. Αλλά και κυρίως την ψυχή μας δυνατή. Δυνατή την ψυχούλα μας. Δυνατή την ψυχή μας. Και τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε. Τίποτε όμως. Ακριβώς. Χαίρομαι. Κάθε φορά απολαμβάνω τη συνομιλία μας και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Σας παρακολουθώ με προσοχή. Τα λόγια σας μου δίνουν δύναμη και όχι μόνο σε μένα. Και σε όλους τους τηλεθεατές μας που μας παρακολουθούν από την Κύπρο, από την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο δορυφορικά. Πραγματικά και το χρειαζόμαστε αυτό. Χρειαζόμαστε κάποιον έτσι να μας δίνει δύναμη. Να ακούμε τα λόγια του και να γεμίζουμε αγάπη. Το χρειαζόμαστε. Καρδούλα μου, έτσι είναι μωρέ η ζωή. Να γεμίσουμε χαρά και αγάπη. Και εμένα η αγάπη με γεμίζει. Έρχονται εδώ τα παιδιά. Πόσο χαίρομαι. Εξομολογώ εδώ από Παρασκευές μεσημέρι μέχρι Δευτέρα βράδυ. Ναι. Είναι το καλύτερό μου, το καλύτερό μου. Τι κι αν έρχονται και μου λένε τον πόνο. Μαζί καθόμαστε και κλαίμε. Μαζί καθόμαστε και γελάμε και χαιρόμαστε. Και κάνουμε το δάκρυ χαρά και την χαρά συγκίνηση όλοι μαζί. Τι ωραίο αυτό που είπατε. Δεν είμαι εδώ στην εξομολόγηση ούτε να δικάζω, ούτε να καταδικάζω. Δεν είμαι εισαγγελέας, δεν είμαι χωροφύλακας. Είμαι ένας χαζούλης παπάς που παίζω μαζί σας, παίζω, μου έρχεται, παίζω μαζί σας, παιχνίδι κάνουμε. Γι' αυτό μου έδωσε ο Θεός το πετραχύλι, για να παίζω με την καρδιά σας και να βρίσκουμε μαζί τον δρόμο. Τον δρόμο που θα ξαναπέσουμε.
να σηκωθούν τα όρθια και λέγει ο κύριο Παΐσιος, είναι εξομολόγηση γέροντα, εξομολόγηση να βρε παιδί μου. Σε όλη μας τη ζωή όλοι κάνουμε λάθη, λαθάκια, λαθάρες, αμαρτιούλες, αμαρτίες, αμαρτιάρες. Και γεμίζουμε την πλάτη 5 κιλά από 12, από εκεί 20, από εκεί 30, 40, 50, 100, 200 κιλά βάρος. Πού να σηκώσεις μετά πλάτη και κεφάλι και να πετάξεις. Και πας στον παππούλι και τα παίρνει όλα και τα βγάζει και τα πετάει. Αχ, και μετά. Πετάμε μετά. Πετάμε μετά, πετάμε. Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε εμείς, χαίρονται και οι γύρω μας. Με παίρνουν πολλές φορές παιδάκια και μου λένε, ρε παπά Χρήστο, τι έκανε στη μαμά και στον παπά. Και άλλαξαν και έγιναν άλλοι άνθρωποι. Και τους βλέπουμε να χαίρονται οι ίδιοι και μετά να χαιρόμαστε κι εμείς. Ακριβώς. Αυτός ο φόβος που μας διακατέχει κάθε φορά για το οτιδήποτε, μέχρι και για την χαρά, την ευτυχία. Είναι πολλοί άνθρωποι που φοβούνται μέχρι και την ευτυχία. Φοβάσαι ότι μήπως θα γίνει κάτι, θα χαλάσει αυτό, θα χαλάσει η ευτυχία μου και δεν ζεις τη στιγμή και δεν τη ζεις όπως πρέπει να τη ζεις. Γι' αυτό πρέπει να τρέχουμε να τα διορθώνουμε αυτά. Δεν χρειάζεται να βασανίζεται ο άνθρωπος. Τι χαζομάρα να βασανιζόμαστε. Είναι χαζομάρα να βασανιζόμαστε. Υπάρχουν δρόμοι και όπου δεν μπορεί ο άνθρωπος πάει στο παππούλι για να μπορέσει μαζί με τον παππούλι. Να βρει το Θεό, να βρει τους Αγίους, να βρει τη γαλήνη, να βρει την ψυχή του, να βρει τον εαυτό και να ξανατρέξει τη στίζω, να ξανατρέξει και η ζωή είναι υπέροχη. Ακριβώς. Η ζωή είναι υπέροχη και αυτό πρέπει να υπέροχη. Ειδικά το είναι ακόμα πιο υπέροχη. Πώς μου αρέσει αυτή η διάθεσή σας κάθε φορά, η χαρά σας, το γέλιο σας. Άιντε, μαζί το πάμε. Πάμε έτσι. Πάντα να είναι δεύτερα μέσα μας. Και τα πάσα να γίνονται προσευχή. Προσευχή. Προσευχή τα πάσα. Και ο Θεούλης είναι πιο δυνατός από όλα τα βάσα. Και η Παναγίτσα και η Άγιοι και η Άγιοι και η Σινά και ο Παππούλης είναι εδώ να και όλων σας. Και άιντε λοιπόν να απολαύσουμε το καλοκαιράκι μας. Άιντε! Αυτό θα πω εγώ. Και με αυτό θα κλείσουμε σήμερα, έτσι δεν είναι? Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά όλοι, να είμαστε καλά και να είμαστε γεροί, να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε ευτυχισμένοι, ευτυχισμένοι. Αυτό ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακόμη μία Τετάρτη ήμασταν μαζί, ήσασταν μαζί μας, έτσι, με αυτή την γλυκιά σας καλημέρα και με αυτό τα πολύ ωραία που μας λέτε κάθε φορά. Εννοείται την επόμενη Τετάρτη θα είμαστε και πάλι μαζί. Εννοείται. Αυτά δεν τα εννοούνται πλέον. Αναπόσπαστο στο κομμάτι. Δεν λέω όχι. Αναπόσπαστο στο κομμάτι της εκπομπής μας πια. Έτσι. Ναι. Και της καρδιάς μας. Να είμαστε καλά. Σας ευχαριστώ. Αγαπώ σας. Φιλούθκια Κύπρος. Αγαπούμε σας. Φιλούθκια. Κύπρος. Φιλούθκια από την Κύπρο μας. Κι εγώ όταν τα πω. Λοιπόν.
αφού πήραμε αυτή τη δόση αγάπης από τον Πάπα Χρήστο μας, που τόσο ωραία νιώθω κάθε φορά πραγματικά, συνεχίζουμε τη μέρα μας. Συνεχίζουμε την εκπομπή.